Τουλάχιστον 100 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση ενός υδροηλεκτρικού φράγματος στο λαό της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι αρχές του κομμουνιστικού καθεστώτος έκαναν λόγο για νεκρούς χωρίς να αποσαφηνίζουν τον αριθμό. Το φράγμα που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Βιετνάμ κατέρευσε το βράδυ της Δευτέρας, απελευθερώνοντας 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.